κάποιες επιχειρήσεις, ποιοι είτε εγώ είτε στη Διεράπετρα. Θα δούμε τι από όλα θα βγει. Άλλωστε, καλά να είμαστε. Εδώ θα ξαναπούμε κτλ. Θα προσπαθήσω να θέσω δύο θέματα που να επικεντρώσουμε λίγο και την κουβέντα του, ώστε να είναι και πιο παραγωγική αυτή η συζήτηση. Σε ό,τι αφορά το σύστημα αποκτήρια τη αγορά. Καταρχήν, θέλω να ξέρετε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Βουλή ένα νομοσχέδιο για την, στα πλαίσια αυτού που λέμε αναμόρφωση του ΣΥΚΙΑΠ, που είναι ένα μηχανισμό από το Υπουργείο Ανάπτυξη καταπολέμηση του παρεμπορίου και ειδικότερα των απογοητικών προϊόντων. Σε αυτό το μηχανισμό, πέρα από τα πρόσωπα που θα συγκροτήσουν κεντρικά κατά το νομοσχέδιο που έχουν, θα ψηφιστεί πιστεύω την επόμενη εβδομάδα, θα υπάρχει συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών των περιφερειών. Εμείς, σαν Περιφέρεια Κρήτης, έχουμε ένα συγκεκριμένο σύνδεσμο του ΣΥΚΙΑ και στην περίπτωση αυτή έχουμε και ένα κατάλογο υπηρεσιακών παραγόντων που μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά τα κλιμάκια. Ένα πεδίο δηλαδή είναι αυτό το μηχανισμό του κεντρικό του. Νομίζω ότι ονομάζεται διεύθυνση. Έχει μια νέα ονομασία, δεν θυμάμαι τώρα. Για να πούμε όλα μόλι το λέω. Αυτό όμω έχει σαν στόχο την καταπολέμηση του παρεμπορίου και ειδικότερα στον τομέα των απομιμητικών προϊόντων. Που είναι ένα ζήτημα στο οποίο προφανώς εμείς και η περιφέρειά μας θα συντονιστεί και οι υπηρεσίες με αυτές τις όποιες υπηρεσιακές ανάγκες παρουσιαστούν από αυτό το μηχανισμό. Πέρα από αυτό όμως υπάρχουν οι άλλες υπηρεσίες όπως είναι ξέρω εγώ, η Διεύθυνση Ανάπτυξης, η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, η Διεύθυνση Υγείας, υπάρχουν υπηρεσίες όπως είναι το Ελληνικό, ο ΣΕΠΕ, όπου κάθε μια από αυτές, η ελληνική αστυνομία, κάθε μια από αυτές ασκεί ένα εποπτικό ρόλο στα πλαίσια του ρόλου της. Ο οποίος και αυτός πρέπει συνεχίζεται και πρέπει να συνεχιστεί. Σε αυτές τις συγκυρία, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να υπάρχουν και οι συστάσεις που μπορούν να κάνουν, ελεγχόμενους, έτσι, και βέβαια εκεί που είναι απαραίτητο να επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις. Υπάρχουν όμως και ένα τρίτο πεδίο το οποίο εμείς, εγώ σαν περιφερειάρχης, θεωρώ ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία ελεκτικού ρόλου, όπως είναι το υπαίθριο εμπόριο, ένα, και ένα δεύτερο πεδίο είναι το τομέα της διακίνησης προϊόντων. Και ειδικά στην περιοχή του Λασιτίου, τα αγροτικά προϊόντα. Στα αγροτικά προϊόντα υπάρχει ένα τεράστιο θέμα σε ό,τι αφορά την νομιμότητα της διακίνησης, τουλάχιστον από ό,τι έχω παράπονα από παραγωγούς, συνεταιρισμούς κτλ. Και από την παλιά μου ιδιότητα, δηλαδή ως γενικός γραμματέας, είχα πάρα πολλά παράπονα από παραγωγούς του Λασιτίου. Άρα εκεί να δούμε πώς μπορούν να συντονιστούν οι υπηρεσίες, ώστε να κάνουν και πιο στοχευμένο και πιο αποτελεσματικό τον έλεγχο. Αυτό ήταν αυτό που λέμε μεικτά κλιμάκια, ας πούμε. Και εκεί. Είναι στην καλή συνεννόηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, εδώ, της ΑΟΠΗ, υγειονομικό και διευθύνσεις ανάπτυξης, με άλλες υπηρεσίες, κατά περίπτωση εκεί που χρειάζεται. Δηλαδή, εκεί που χρειάζεται η ελληνική αστυνομία, μπορεί να γίνει σε συνεργασία με την στήριξη της ελληνικής αστυνομίας. Η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στην αστυνομία να υποστηρίζει και την υποχρέωση να υποστηρίζει όπου απαιτείται και υπάρχει συνεννόηση αυτές τις τα κλιμάκια. Ή αλλού το λιμενικό, σαν λιμάνια, ας πούμε, λιμενικές υπηρεσίες. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο η Διεύθυνση Ανάπτυξης μαζί με την Περιφέρεια και τον Αρμόδιο να μπορεί να το οργανώσει στο επόμενο διάστημα. Για την υποστήριξη αυτής της διαδικασίας, εμείς είχαμε σχεδιάσει, αλλά λόγω COVID μας το καθυστέρησε, θα το ενεργοποιήσουμε ξανά τώρα, πιστεύω αρχές Σεπτέμβρη. Γιατί ο Αύγουστος δεν προσφέρεται για τέτοιες δουλειές, να γίνει ένα σεμινάριο κατάρτισης, εκπαίδευσης των υπηρεσιακών παραγόντων, των υπηρεσιακών, των υπαλλήλων που διενεργούν αυτούς τους ελέγχους. Και για τον νόμο 4977, δηλαδή και για τον νόμο του εμπορίου και για τον νόμο του υπαίθριου εμπορίου, όπως επίσης και με βάση τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν για το παρεμπόριο, αυτό που λέμε το ΣΥΚΙΑ, θα υπάρχει μια ενημέρωση, μην την πω κατάρτιση, μια ενημέρωση αυτών των υπηρεσιών.
γιατί η άγνοια πολλές φορές και των δικών μας των υπαλλήλων δημιουργεί προβλήματα, ακόμα περισσότερο η άγνοια των ελεγχόμενων. Πιστεύω ότι θα είναι μια προσπάθεια που θα βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά, ξαναλέω, τους ελέγχους, οι έλεγχοι καλλιτών πρέπει να είναι στοχευμένοι, πρέπει να είναι ουσιαστικοί, να βοηθούν τους επιχειρηματίες να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των κανονισμών, ώστε να αποφεύγονται οι κυρώσεις. Έτσι και προφανώς είναι να το έχει σαφές, το είπε και ο κ. Ζουλιδάκης, ότι σε αυτή τη φάση δεν είναι η πρόθεση να πάμε να εισπράξουμε πρόστιμα από τους μοίακοντες, τους επιχειρηματίες σε αυτή την περίπτωση. Όμως χρειάζεται να υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο από όλους μας θα γίνεται προσπάθεια να τηρείται και αυτό είναι προς διαφύλαξη πρώτα απ' όλα του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Αυτό νομίζω ότι, δηλαδή μην βλέπουμε τον ελεκτρικού μηχανισμού, τον ρόλο του ως κατασταλτικό, να τον βλέπουμε πρώτα απ' όλα ως παράγοντα διαφύλαξης της υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και κατά δεύτερο λόγο εξίσου σημαντικό όμως είναι η διαφύλαξη της υγείας αλλά και της, του καταναλωτικού κοινού, προστασία των καταναλωτών και όχι μόνο από πλευράς υγείας αλλά και από πλευράς εισοδημάτων κτλ. Έτσι, δηλαδή να αποφεύγονται διάφορα φαινόμενα, παραπλάνησης κτλ. Αυτή είναι η διάσταση των θέματος των πρακτικών μηχανισμών. Νομίζω, ακούσουμε και τις υπηρεσίες, έτσι, νομίζω όμως ότι η διάθεση συνέργειας εκεί που χρειάζεται μεταξύ των υπηρεσιών είναι κάτι το οποίο και κάνει η οικονομία δυνάμεων. Ξέρουμε όλοι μας, άλλωστε γιατί να το κρύψουμε, ότι οι υπηρεσίες ηλεκτρικές είναι πολύ ολιγομελείς. Δεν έχουμε ανθρώπινο δυναμικό που επαρκές που μπορεί να κάνει προοδικά εκτεταμένους και ολιστικούς ελέγχους. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πόσα είναι οι έλεγχοι πιο ουσιαστικοί και πιο καλά οργανωμένοι. Αυτό είναι μια διάσταση του θέματος που θα συζητήσουμε. Βέβαια, είχαμε πει με ευκαιρία αυτή τη συνάντηση να κάνουμε και μια κουβέντα σε σχέση με τα θέματα της επιχειρηματικότητας γενικότερα. Βέβαια, το κομμάτι αυτό είναι τεράστιο. Εγώ να πω ένα-δύο θέματα. Γνωρίζετε ότι η συγκυρία αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εμείς σαν περιφέρεια από την αρχή ήρθαμε σε επαφή με όλους τους φορείς, τα επιμελητήρια, ομοσπονδίες επαγγελματιών, εμπορικούς συλλόγους, σύνδεσμους εισαγωγείων και προσπαθήσαμε να διατυπώσουμε προτάσεις προς την πολιτεία αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης. Μάλιστα, βγαίνουν δύο υπομνήματα που έχουν κατατεθεί με μια διάθεση πραγματικά να στηριχτεί, να στηριχτούν οι επιχειρήσεις και ειδικότερα οι μικρές και πολύ μικρές, ώστε να μπορούν να σταθούν όρθιες από αυτή την κατάσταση, να μην πεθάνουν. Είμαστε σε εξέλιξη αυτής της ιστορίας. Θέλω να ελπίζουμε ότι ο τουρισμός θα έχει στην πορεία τουλάχιστον μια καλύτερη επίδοση, ώστε να στηριχτεί η επιχειρηματικότητα. Όμως, εγώ θα ήθελα περισσότερο να μην, δεν θέλω να σταθώ σε αυτά τα μέτρα που χρειάζεται άμεσα να παρθούν για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Αυτά έχουν υποθεί, έχουν ξαναυποθεί, συζητιώντα τα συνδικαλιστικά όργανα. Εγώ θα ήθελα να πω δύο-τρία πράγματα σε σχέση με την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα για τις επιχειρήσεις και ειδικότερα για τις μικρές επιχειρήσεις, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να σημάνει δύο βασικά πράγματα. Το ένα είναι ότι πρέπει να δούμε την αναδιάρθρωση της λειτουργίας και της παραγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας την έρευνα και με καινοτόμο πνεύμα να δούμε την ανασυγκρότηση αυτών των επιχειρήσεων και το δεύτερο, σε αυτή την παράλληλα με αυτό, σε αυτή την προσπάθεια να προχωρήσουμε σε όσο γίνεται ευρύτερες συνέργειες και συνεργασίες και μην το πω συνενώσεις, δεν λέω συνενώσεις, ακόμα και αυτό παίζει, αλλά συνέργειες, συνεργασία, συνέργεια. Αυτά τα δύο είναι κατά τη γνώμη μου μείζωνα ζητήματα που είναι και ο μόνος δρόμος που μπορούμε να πούμε ότι στην επόμενη μέρα, στην επόμενη περίοδος που είναι μπροστά μας, θα διατηρηθεί αυτό που λέμε μικρή και μεσαία επιχείρηση. Αλλιώς θα έχουμε μία διαδικασία θανάτου των μικρών επιχειρήσεων, εντός εισαγωγικών θανάτου, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, και μία
κατ' επέκταση συγκεντροποίηση της παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας. Κάτι το οποίο θα έχει σοβαρές κοινωνικές, πέρα από οικονομικές, αλλά και κοινωνικές επιπτώσεις. Άρα λοιπόν, νομίζω και αυτό είναι θέμα του σήμερα. Πρέπει να δούμε πόσο θα ανασυγκροτήσουμε τις επιχειρήσεις και στη λειτουργία τους και στην παραγωγική του δραστηριότητα, αξιοποιώντας τα ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης και συγχρόνως αυτό θα το κάνουμε πολύ μαζί. Και οι συνέργειες και οι συνεργασίες δεν σημαίνουν κατά ανάγκη κλείνουμε την επιχείρησή μας και μπαίνουμε σε ένα συνεταιρισμό που τόσο κακά και αδίκως κατά τη γνώμη μου έχει δυσφημιστεί. Μπορούμε να διατηρήσει η μικρή επιχείρηση την ταυτότητά της, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, αλλά να μπει σε ένα πλαίσιο, ένα ευρύτερο πλαίσιο συνέργειας και με άλλες επιχειρήσεις σε ένα δίκτυο δηλαδή συνεργασίας. Και για να μην λέω πολλά, να πάρουμε παράδειγμα το δίκτυο των επιχειρήσεων του κρασιού στην Κρήτη, πώς αυτή η απλή δραστηριότητα βοήθησε και την ανάδειξη του προϊόντος και την ανάδειξη των ίδιων των επιχειρήσεων και αυτή τη στιγμή το περισσότερο, μάλλον στην πληκτική πλειονότητα τη ποσότητα του κρασιού που καταναλώνεται στον τουρισμό είναι από τόπιες επιχειρήσεις. Κάτι το οποίο πριν 15 χρόνια δεν συνέβαινε, το ξέρετε πολύ καλά. Άρα λοιπόν τέτοια πράγματα πρέπει να κάνουμε σε όλους τους παραγωγικούς τομείς.